Επί περίπου 6 ώρες η αστυνομία προσπαθεί να πείσει τον ενοπλοδράστη που είναι ταμπουρωμένο σε κλινική οικογενειακού προγραμματισμού στο Colorado Springs να αφήσει τους ομήρους και να παραδοθεί. Η πολύ οριομήρια λίγη τελικά με τρεις ανθρώπους, δύο πολίτες και έναν αστυνομικό να πέφτουν νεκροί από τα πυρά του Robert Louis Steer και τον ίδιο να παραδίδεται. Άγνωστο γιατί ο δράστης που έφερε κυνηγετικό όπλο μπήκε στην κλινική και άνοιξε πυρ. Όταν κατέθεσαν ενισχύσεις, άρχισε να βάλει και κατά των αστυνομικών, σκοτώνοντας έναν. Μετά την παράδοση του δράστη, αστυνομικοί σάρωσαν το κτίριο για να βεβαιωθούν πως δεν είχε αφήσει πίσω του εκρηκτικά, ενώ ομάδες πυροτεχνουργών έψαξαν εξονυχιστικά ένα αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης που πιστεύεται πως ήταν δικό του. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τον 59χρονο δράστη, του οποίου το κίνητρο ερευνάται. Η συγκεκριμένη κλινική είναι μέρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρέχει υγειονομική περίθαλψη και ενημέρωση στους πολίτες. Εξυπηρετεί περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους στις περίπου 700 κλινικές σε όλη τη χώρα. Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει είναι και οι αμβλώσεις. Γι' αυτό και έχει γίνει στόχος επιθέσεων και στο παρελθόν.